Μαζί και τον δικηγόρο τον κύριο Φαΐλο Κρανιδιώτη. Θα μας μιλήσει λίγο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο αστυνομικός αποκλειστικά στον Αντένα και επανερχόμαστε να σχολιάσει και ο υπουργός. Έως τώρα για τα γεγονότα υπήρχε μια μονοπλευρή ενημέρωση κατόπιν επιλεκτικής διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Αυτό παραβιάζει τη μυστικότητα της προανάκρισης και ένορκης διοικητικής εξέτασης και ήδη έχω κάνει ενέργειες για τον έλεγχο και την τιμωρία αυτών που το έκαναν. Έγινα στόχος, όπως και άλλοι συνάδελφοι, μιας τερατώδους εκστρατείας συκοφαντικής δυσφήμισης, διαστρέβλωσης των αληθινών περιστατικών και απόκρυψης άλλων. Από ένα βίντεο μεγάλης διάρκειας είδατε ελάχιστα λεπτά. Δεν είδατε όμως τι προηγήθηκε που δεν φαίνεται στην κάμερα γιατί είναι εκτός του πεδίου λήψης. Δεν είδατε πως η γυναίκα αυτή, χρήστης ναρκωτικών, κατέβασε τα ρούχα της και παρά τις εκκλήσεις μου να σταματήσει, έκανε τη σωματική της ανάγκη στο πεζοδρόμιο, δίπλα ακριβώς από τη Σκοπιά. Γι' αυτό πήρα τη μάνικα για να καθαρίσω τις ακαθαρσίες. Ακόμη και αν θεωρηθεί πως μετά παραφέρθηκα επειδή έβρεξα και την ίδια, γι' αυτό λυπάμαι. Όμως να ληφθεί υπόψη πως είχε προηγηθεί αυτή η συμπεριφορά που ήταν παράνομη αλλά και προσβλητική. Πάντως τα περί βασανιστήριων είναι φεδρότητες. Επίσης, στη συνέχεια του επεισοδίου θα πω πως ο σκοπός τέλεσε στο ακέραιο τα καθήκοντά μου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν να ελέγχω την είσοδο και έξοδο προσώπων από το τμήμα. Αυτό έπραξα, τα υπόλοιπα είναι κακοτεχνές συκουφαντίες για τις οποίες ενεργώ τα νόμιμα. Μάλιστα. Ακούσαμε τον αστυνομικό, λοιπόν, ο κ. Φαΐλος Κρανιδιώτης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ο συγκεκριμένος αστυνομικός...